Φθινόπουλο. Όχι, εγώ πρώτη φορά έχω. Πρώτη φορά. Η τελευταία βροχή κόλληψε να πάρει τους ανθρώπους. Ήταν πολύ δυνατή η τελευταία βροχή. Πριν δύο μέρες είχαμε στο ξελό καστρό Σουλτανίνα. Σουλτανίνα, ναι, περίπτωση. Την ίδια περίπτωση. Καιρικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην παραγωγή. Πώς το βλέπετε εσείς? Είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο μας, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ιδιαίτερα αυτά που έχουν επιπτώσει από την κλιματική αλλαγή είναι θέματα που πρέπει να μπουν στο πεδίο συζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαφορετικά, κάθε χώρα από μόνη της είναι αδύνατο να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Και πρέπει να υπάρξει και ένας συγχρονισμός, διότι αν αφήσουμε κάθε χώρα να κάνει ό,τι θέλει, παραβιάζεται ο ανταγωνισμός και εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Υπάρχει δηλαδή ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κάποια οδηγία ή κάποιος κανονισμός? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απασχολεί. Το αν θα διασφαλίσει πόρους είναι το κυρίαρχο αυτή την ώρα. Γι' αυτό υπάρχει μια πίεση. Ναι, γιατί για την κλιματική αλλαγή έχει τοποθετηθεί. Οπότε, απλώς για την προστασία των καλλιεργητών, αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θεωρητικό είναι καλό. Ναι. Ουσιαστικό που είναι η πράξη, σημαίνει χρηματοδότηση, ακόμη περιμένουμε. Εδώ τι γίνεται τώρα με τους παραγωγούς των ΣΥΚΟΛ, το βασικό? Πώς είναι η παραγωγή, πώς έχει καταστραφεί, τι σκέφτεστε να κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε, το κυρίαρχο αυτή την ώρα είναι ότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων και να αρχίσουν εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις θα είναι αυτές που θα μας δώσουν ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι παραγωγή βγάζει η περιοχή από ΣΥΚΑ? Η περιοχή νομίζω πως πρέπει να ξεπερνάει τους 3.000 τόνους. Έτσι. Όλη η περιοχή. Τώρα από εκεί και πέρα τι ζημίες υπάρχουν, δεν. Ο συνεταιρισμός τι εκτιμήσεις έχει? Πει ο ίδιος. Θα τα κουβεντιάσουμε μετά, να κάνω μια συζήτηση και νομίζω πως μετά να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με μια δήλωση πιο συγκεκριμένη με βάση και τις προσεγγίσεις που θα έχουμε και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από το συνεταιρισμό και από όλους.